δεν θα αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα στα καύσιμα τα πρατήρια στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, διαβεβαιώνει ο πρόεδρος Βεζινοπόλων Ξάνθης αναφορικά με την έλεξη των απεργιακών κινητοποίησης των εργαζομένων στα δηληστήρια, καθώς η προμήθεια γίνεται από διώκτες εγκαταστάσεις των εταιριών σε όλη την περιοχή. Ωστόσο, ζήτημα θα δημιουργηθεί εφόσον παρατείνουν οι εργαζόμενοι την απεργία τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ έκανε λόγο και για πρόσθετα προβλήματα που θα παρουσιαστούν με την επικείμενη απεργία των τελωνιακών υπαλλήλων. Σε όλες τις απεργίες που έχουν γίνει όσον αφορά για τα ελληνικά πετρέλαια, ποτέ η Θράκη δεν είχε πρόβλημα. Η Θράκη διαθέτει μέχρι και τον Εύρο πάνω, διαθέτει, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, συγγνώμη, διαθέτει διώκτες εγκαταστάσεις των εταιριών, οι οποίες έχουν προμηθευτεί καύσιμα. Και το μόνο που θα απασχολήσει την περιοχή μας είναι την άλλη εβδομάδα που θα ξεκινήσει η απεργία από τους τελωνιακούς υπαλλήλους, οι οποίοι χρειάζονται για να εκτελούν τα καύσιμα από τις εκάστοτε εγκαταστάσεις. Της Καρβάλης, του Πορτολάου και της Αλεξανδρούπολης. Εμείς δεν θα έχουμε πρόβλημα, σίγουρα όλη τη εβδομάδα, κανένα πρόβλημα, προμηθευόμαστε κανονικά τα καύσιμα. Και την άλλη εβδομάδα μέχρι τη Δευτέρα που θα προμηθευτούμε καύσιμα. Τώρα από την ώρα που θα ξεκινήσει η απεργία, αν όντως διαρκέσει τα 248 ώρα που ανακοινώσανε, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Άμα είναι συνεχιζόμενοι και παρατείνουν τη διάρκεια της, θα έχουμε πρόβλημα. Τέλος, ο κύριος Χιούτας επεσήμενε για άλλη μια φορά στους οδηγούς της Ξάνθης ότι δεν θα πρέπει να πανικοβληθούν αναφορικά με τη διάθεση καυσίμων από τα πρατήρια της περιοχής, καθώς υπάρχουν αρκετά αποθέματα.